φίλοι της ομάδας λένε ότι ο Πανιώνιος είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι ο Πανιώνιος όλα αυτά τα χρόνια της ιστορίας του έχει καταφέρει να γευτεί λίγες χαρές, αλλά είναι τόσο δυνατές, τόσο συγκινητικές, τόσο σπουδαίες ιστορίες που δεν τις ξεχνάει κανείς εδώ στη Νέα Σμύρνη και όχι μόνο. Ένα χρόνια μετά από εκείνη την σπουδαία σεζόν, σπουδαία βραδιά, αν σου πω το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό, ποιο είναι, τι θα μου απαντήσεις? Ήταν μια βραδιά, μια χρονιά πραγματικά ανεπανάληπτη. Καταφέραμε, κάναμε ένα μεγάλο άθλο τότε, εν μέσω πολλών προβλημάτων. Ήμασταν μια πραγματικά μεγάλη οικογένεια τότε. Τα αποδυτήρια του Πανιωνίου και όλη η ομάδα του Πανιωνίου. Και καταφέραμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη, την τεράστια επιτυχία που δεν θα ξεχαστεί ποτέ και είναι χαραγμένη, νομίζω, στη ζωή μας όλων. Είναι και τότε δύο μεγάλα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, οι δύο ημιτελικοί, και είναι και ο τελικός με τον Παναθηναϊκό. Ποιο ήταν το μάτς που σας έκανε να ψηθείτε ότι, όπα, εδώ μπορεί να γίνει φέτος, το έχουμε? Νομίζω... Σίγουρα το διπλό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ έτσι, σημαντικό και για την ψυχολογία μας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πήγαμε μετά το 1-0 εδώ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Πήγαμε με, θα λέγα, μεγάλη αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι της Τούμπας. Mm-hmm. Ήταν ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο και τότε. Και πιστεύω ότι όταν βάλαμε τον γκολ στην Τούμπα, με τον γκολ που έβαλε ο Δημήτρης Αναλίτσης, εκεί θεωρήσαμε ότι περάσαμε και από τη στιγμή που τέλειωσε το παιχνίδι, πιστεύαμε ότι αυτό το κύπελλο θα το χάσουμε με κανέναν τρόπο. Τώρα, έτσι όπως καθόμαστε εδώ και βλέπουμε το γήπεδο, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά τους πανηγυρισμούς εκείνης της βραδιάς του κατάκτησης του κυπέλλου, γιατί είναι το πρώτο μου ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Και έχω έρθει για να καλύψω το γεγονός. Οι εικόνες εκείνης της βραδιάς, το τι συνέβαινε εδώ έξω από το γήπεδο στην πλατεία, σου είναι χαραγμένες? Χαραγμένες, δεν ξεχνιούνται. Πραγματικά ήταν χαραγμένες. Το τι ζήσαμε αφότου γύρισε η ομάδα, η αποστολή με το Πούλμαν στην πλατεία, ήταν ανεπανάληπτο αυτό που βλέπαμε, αυτό που ζούσαμε. Το σκέφτομαι και το θυμάμαι σαν να το ζω τώρα. Έτσι έρχονται στις μνήμες στο μυαλό μου αυτές οι εικόνες. Μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι ήταν όλοι στους δρόμους και πραγματικά δώσαμε μεγάλη χαρά, και αυτό για μένα ήταν το σημαντικό, ότι δώσαμε μεγάλη χαρά και σε πολλούς ανθρώπους που δεν είναι και καθημερινά στο γήπεδο να έρχονται να παρακολουθούν τον Πανιώνιο. Επικρατούσε μια τρέλα. Έχει να κάνει, πιστεύεις, αυτό και με το ότι σε μια ομάδα σαν τον Πανιώνιο δεν είναι συχνό φαινόμενο το να γιορτάζουμε ένα τίτλο, και άρα όταν συμβαίνει το γιορτάζουν με όλη τους την ψυχή? Κοίταξε να δεις, ο Πανιώνιος γι' αυτό είναι ιδιαίτερος. Είναι μια ομάδα η οποία κάτι έχει. Έχει ένα μέταλλο, έχει μια, έτσι, κάτι μαγικό αυτό το σωματείο. Και θεωρώ ότι σίγουρα δεν έχει τη δυνατότητα κάθε χρόνο, κάθε 2-3 χρόνια να παίρνει ένα τίτλο. Και αυτό νομίζω ακόμα το κάνει πιο σημαντικό το τρόπαιο αυτό που πήραμε τελευταία χρονιά και πιο ιδιαίτερο. Τι είχε εκείνη η ομάδα? Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της, η ταυτότητά της? Γιατί ήταν μια σεζόν που τα γύρω-γύρω ήταν πολύ προβληματικά. Γεμάτη από προβλήματα χρονιά και οικονομικά και διάφορα άλλα. Αλλά είχε μια αγωνιστική ταυτότητα. Ποια ήταν αυτή που την έκανε να ξεχωρίζει? Πέρα ότι ήμασταν φίλοι. Πρώτα απ' όλα ήμασταν φίλοι όλα τα παιδιά μαζί. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε απίστευτο πάθος. Σίγουρα είχε και αρκετό ταλέντο. Αλλά νομίζω αυτό που μας χαρακτήριζε ήταν η θέληση και το πάθος που βγάζαμε σε κάθε παιχνίδι. Αυτό ήταν το σημαντικό στοιχείο της ομάδος τότε του κυπέλλου. Και χαρακτηριστικό, να σου πω και έτσι, ένα εισαγωγικά παρασκήνιο και στον ημιτελικό στην Τούμπα και στον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Σε ένα δωμάτιο ήμασταν και οι 16. Τότε ήταν 16, δεν ήταν 18. Ήμασταν και οι 16 και ήμασταν σε ένα δωμάτιο μέχρι τις 2 ώρα το βράδυ, θυμάμαι. Και
Λέγαμε ιστορίες, βλακίες, πλάκες. Τον Καμίτσι με το μαλλί εκεί, τον πρωτοείδατε ή ήρθε κατευθείαν στο γήπεδο με αυτό το μαλλί? Όχι, τον είχαμε δει, τον είχαμε δει. Με το μαλλάκι το βαμμένο. Αυτό σημαίνει ότι ήμασταν πραγματικά μια οικογένεια. Το λέω δηλαδή και το πιστεύω ακράδαντα αυτό το κομμάτι της ομάδας της τότε. Παιδιά τα οποία ήταν συνειδητοποιημένα, διψούσανε. Ήμασταν πολλά παιδιά σε καλή ηλικία. Διψούσαμε για ένα τίτλο, για έναν τρόπο. Και ήταν για μας χρυσή ευκαιρία έτσι, να γραφτούμε στη μεγάλη οικογένεια του Πανιωνίου με ένα τίτλο, θα έλεγα. Εδώ, 21 χρόνια μετά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός και πώς τον είπες, και ο οπλαρχηγός. Ο Λεωδός Αβεκόλος, ο κύριος Αμβολιάδης και ο νυν προπονητής Άκης Μάτζιος και μάλιστα λίγες ώρες από μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα πούμε δύο κουβέντες και για αυτήν. Αλλά πρώτα θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Ναι. Στο ένα παίχτης, στο άλλο προπονητής. Ζωντανή ιστορία του Πανιωνίου. Αυτό ήταν ευλογία από το Θεό, αυτό που έχει γίνει. Έχω πολύ μεγάλη περηφάνεια που πετύχαμε τους δύο στόχους αυτούς με τον Πανιώνιο και ήμουνα και εγώ μέσα σε αυτές τις επιτυχίες. Δεν ήσασταν απλώς μέσα, ήσασταν πρωταγωνιστής. Μέσα. Τώρα εσείς ως προπονητής, σε ποιον βάζατε τα δύσκολα? Ποιος ήταν ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών στο κέντρο της άμυνας, ο Άκης ή ο Λεωνίδας? Και οι δύο ήταν. Λίγο περισσότερο ο Άκης, γιατί τον πήρα από τη θέση του που ήταν δεξί μπακ στη διάρκεια του συγχωρεμένου του Γιάννη του Κεράστα. Και έπαιξε λίμπερο μετά και είχε καθοδηγούσε όλη την ομάδα από πίσω. Τι προπονητής ήταν, ψυχολογίας, τακτικής? Εντάξει, ο Χρήστος ήταν ένας άνθρωπος της ομάδος. Ήξερε το DNA της ομάδος, ήξερε πώς να διαχειριστεί τις καταστάσεις. Νομίζω περισσότερο ένας προπονητής ο οποίος ήταν κοντά στον παίχτη, έχοντας καλή και φιλική σχέση με τον ποδοσφαιριστή. Προπονητής ψυχολογίας. Σίγουρα δούλευε και το κομμάτι του εβδομαδίου της τακτικής που ήθελε να πώς αντιμετωπίσουμε τον κάθε αντίπαλο. Αλλά ήταν ένας προπονητής που ήταν για μένα κοντά στον παίχτη, ήταν πάρα πολύ κοντά στον παίχτη και ήταν ειλικρινής αυτό που ζητούσε και αυτό που ήθελε τον κάθε να ποδοσφαιριστεί ξεχωριστά. Υπήρχε μεγάλος σεβασμός στο πρόσωπό του. Ήταν ένας άνθρωπος, θα συμφωνήσω και εγώ με τον Άκη, κυρίως ψυχολογίας, σαν προπονητής ψυχολογίας. Πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη μετάβαση. Τη στιγμή που έφυγε ο συγχωρημένος ο Γιάννης ο Κυράστας, γιατί πραγματικά εκείνη η φουρνιά που είχαμε ήταν μια φουρνιά από προσωπικότητες, από ποδοσφαιριστές, από παιδιά τα οποία ήταν σαν προσωπικότητες έντονες και θέλανε μια πολύ καλή διαχείριση. Και νομίζω ότι ο Χρήστος στο κομμάτι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο. Πότε κατάλαβες ότι έρχεται η στιγμή που σου αρχηγός σηκώνει στρόπαιο? Κοίταξε, νομίζω ότι όλα τα παιδιά, όπως είπα και πριν, επειδή ήμασταν έντονες προσωπικότητες και. Ήμασταν μια παρέα, μια πολύ καλή παρέα καταρχάς, να ξεκινήσω από αυτό. Ήμασταν μια οικογένεια, μια καλή παρέα που ήμασταν αρκετά χρόνια μαζί. Είχαμε δεθεί γιατί είχαμε περάσει και υποβιβασμούς, είχαμε ανεβεί ξανά, ανεβάσαμε την ομάδα, παραμείναμε η ίδια ομάδα σχεδόν. Ουσιαστικά όμως, κακά τα ψέματα, μετά τον ΠΑΟΚ, μόλις πέρασες τον ημιτελικό και βρέθηκες στον τελικό, πλέον πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να το σηκώσουμε. Κύριε Χρήστο, ποιο ήταν το πιο δύσκολο ματς? Νομίζω στη Τούμπα με τον ΠΑΟΚ ήταν το δύσκολο ματς. Γιατί είναι μια έδρα πολύ δυνατή και δύσκολη και θυμάμαι το πρωί είχα ανοίξει λίγο το ράδιο να ακούσω τι λέγανε για το παιχνίδι σε κάποιες αθλητικές εκπομπές που είχε τότε. Στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη. Και λέγανε ότι θα τους βάλουμε 5 γκολ, 6 γκολ, λέγανε οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μας είχαν για εύκολους. Το ίδιο πιστεύω και οι ποδοσφαιριστές του. Εδώ όταν βγαίνετε για καφέ στην πλατεία, τόσα χρόνια μετά, ακόμα και σήμερα, ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου? Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό ότι περπατάω στον δρόμο και με χαιρετάνε άνθρωποι τους οποίους δεν γνωρίζω.
και μάλιστα με μεγάλη συγκίνηση. Έχω μεγάλη υπερηφάνεια που αποδέχομαι αυτή την συμπεριφορά και συγκινούμε και όλα πολλές φορές. Ο πιο τρελός της παρέας ήταν ο Καμίτσης. Είχαμε πολλά, είχαμε πολλά φιντάνια. Πολλούς τρελούς. Φιντάνια υπήρχαν πολλά. Ο Γιάννης νομίζω ότι σίγουρα είχε τα πρωτεία. Θεωρώ ότι είχε τα πρωτεία. Και ο Καμίτσης είχε τρέλα, και ο Μπουγάς είχε τρέλα. Και ο Δημήτρης Μπουγάς είχε. Πολλά παιδιά. Ο Φύσας ήταν από τότε πειραχτήρι. Και ο Φύσας είχε την τρέλα του. Ναι. Ιδιαίτερη τρέλα. Όλοι μας. Όπως είπα και πριν, ήμασταν μια παρέα. Και ο Άκης είχαμε πει στα ποδητήρια αστεία και εγώ έκανα αστεία. Και όλοι γενικά ήμασταν. Είχαμε δέσει πάρα πολύ σαν παιδιά. Για πες λίγο γι' αυτό, για το ξυριστήκαμε, για το βάψαμε το μαλλί, για την ατμόσφαιρα στο ξενοδοχείο παραμονή του τελικού. Ήταν ωραίες στιγμές για μας. Ήταν πραγματικά. Πρωτόγνωρες να πω. Ήταν πρωτόγνωρες. Δεν είχαμε ξαναφτάσει πάλι σε τόσο υψηλό. Να διεκδικήσουμε ένα τίτλο έτσι. Και για μας ήταν γιορτή, ήταν χαρά. Συγκέντρωση. Αυτοπεποίθηση. Στο δωμάτιο ήμασταν μέσα, μιλάγαμε όλη την ώρα για το παιχνίδι. Ονειρευόμασταν. Θέλαμε να πάρουμε το κύπελο. Και γενικά ήταν. Τις θυμάσαι μόνο με νοσταλγία και με χαρά αυτές τις στιγμές. Να θυμηθώ κι εγώ κάτι ότι. Δεν είχαν καθόλου αγωνία τα παιδιά για το παιχνίδι. Θα έλεγα ότι ήταν σίγουρο ότι θα το πάρουμε. Γιατί είχαν πολύ μεγάλη αισιοδοξία και κάποια στιγμή που θα γινόταν η θεωρία που κάνουμε πριν το παιχνίδι για να πούμε κάποια πράγματα για τον αντίπαλο, με πιάσαν οι δυο τους και μου λένε «Κύριε Χρήστο, μην λες πολλά πράγματα σήμερα, θα τους πάρουμε μόνοι μας». Και πράγματι η ομιλία μου για το παιχνίδι δεν κράτησε παρά μόνο 10 λεπτά. Τι θυμάστε από την ομιλία? Από την ομιλία τους είπα τίποτα, ότι οι δύο καλύτεροι παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Βαζέγα και ο Γιουριάδης, τότε είχαν κάνει πάρα πολλά γκολ. Ήταν οι δύο πολύ καλοί επιθετικοί. Και τους είπα στην ομιλία ότι αν συγκριτικά από τους παίκτες του Πανιωνίου με τους παίκτες του Παναθηναϊκού, τους συνέκρινα έναν τερματοφύλακα με τερματοφύλακα, δεξί μπαχ με δεξί μπαχ, είχαμε καταλήξει ότι δεν ήταν τόσο καλύτεροι παίκτε από τους δικούς μας, εκτός αν βγάζαμε το Βαζέχα με τον Γεωργιάδη. Και η επιτυχία ήταν ότι εκλοβήσαμε αυτούς τους δύο και ήρθε το αποτέλεσμα. Σας πάω πάλι στην Τούμπα, ένα φοβερό περιστατικό. Κάποιος πετάει στον Καμίτση ένα μπουκάλι μπύρα στον αγωνιστικό χώρο. Και το παίρνει, πίνει, λέει στην υγειά σας. Όλο αυτό ήταν ο Πανιώνιος εκείνης της εποχής. Αυτός ήταν ο Καμίτσης. Αυτός ήταν ο Γιάννης. Υπάρχει μια φοβερή ιστορία, δεν ξέρω αν την έχουν πει με ακρίβεια. Όταν γίνεται η παρουσίαση από σένα τον αρχηγό της ομάδας, πριν την έναρξη του τελικού, όπου έχει κατέβει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο άμυστος Κωστής Στεφανόπουλος, και τον συστήνει σε έναν τους ποδοσφαιριστές. Και τον πας και στον Καμίτση. Με το ξανθό του το μαλλί ο Γιάννης και του λες. Από εδώ, Γιάννης ο Καμίτσης. Πραγματικά ήταν μια στιγμή αμηχανίας, θα έλεγα, κυρίως και από τη μεριά τη δικιά μου. Αλλά ο Γιάννης, όπως είπαμε και πριν, στην αναφορά που κάναμε, δεν είχε stop, δεν σταμάταγε. Ερχόμενος λοιπόν, παρουσιάζοντας τον κάθε παίκτη ξεχωριστά, ο πρόεδρος έμενε μια χειριτούρα και συνέχισε παρακάτω. Στο Γιάννη αναρωτηθήκαν όλοι γιατί έμεινε παραπάνω. Γιατί ο κύριος Καμίτσης του έκανε μια σύσταση, θα έλεγα, όχι ερώτηση, μια σύσταση. Όταν του λέω ο κύριος Καμίτσης από εδώ, λέει χαίρο πολύ και του λέει άστα αυτά, πρόεδρε, του λέει του Στεφανόπουλου. Θέλω να μας πεις τι θα γίνει με την υποτίμηση της δραχμής. Και έχει μείνει ο Στεφανόπουλος και εγώ πλέον έτσι μέσα σε τόσο άγχος, τόσο πίεση. Και ο Γιάννης εκεί. Εντάξει, γέλασε εδώ ο πρόεδρος και συνέχισε το παρακάτω. Τη βραδιά του τελικού, όταν έγιναν οι πανηγυρισμοί, το κύπελο κατέβηκε από το Πούλμαν και ήρθε μέχρι εδώ. Τι θυμάστε από εκείνη τη βραδιά, αλήθεια. Μαζί τα συζητήσαμε και στο γήπεδο. Εσείς τι θυμάστε από εκείνη τη βραδιά των πανηγυρισμών? Ήταν μαγικές στιγμές. Εμένα προσωπικά δεν θα μου είναι αξέχαστη μια εικόνα. Το λέω όποτε το σκέφτομαι και όποτε γενικά το συζητάω. Πραγματικά μου είναι στιγμή πάρα πολύ συγκινητική. Φτάνοντας το Πούλμαν εδώ στη Νέα Σμύρνη, δεν θα ξεχάσω, όπως ήμασταν στο Πούλμαν και κοιτάγαμε, γενικά είχε βγει σε ένα μπαλκονάκι, μικρό μπαλκονάκι, μια γιαγιά πρέπει να ήταν
80 χρονών, 85 χρονών, δεν μπορώ να σας πω, πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Και φαινόταν η γυναίκα ότι δεν μπορούσε να... και είχε δει στη βεράντα με τη σημαία του Πανιωνίου και την κούναγε και φώναζε, μόση δύναμη είχε μέσα της, φώναζε. Πραγματικά αυτή η σκηνή για μένα... Και φτάνουμε στο σήμερα. Περίπου χοντρικά να 20 χρόνια το κάνει ο Πανιωνίος. Δεν βάζω σε κανέναν βάρος. Αλλά τέλος πάντων είμαστε μερικές ώρες μετά από μία νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ με ανατροπή σε μια χρονιά πάλι γεμάτη από προβλήματα. Το σκεφτήκατε καθόλου χθες, βλέποντας το μάτς, ξέρω ότι το είδατε και οι δύο. Είναι σαν μια... επανάληψη. Επανάληψη, είναι θεϊκή δύναμη θα έλεγα, ότι κάποιες συγκυρίες επαναλαμβάνονται οι συγκυρίες, δηλαδή είχαμε κερδίσει στο 90, τώρα εδώ πάλι στο 90. Είχαμε κάθε 20 χρόνια που πάμε σε τελικό. Μακάρι βέβαια να επαναληφθεί και για τρίτη φορά, θα είναι ευχής έργο αυτό. Και... είχαμε παίχτη που το κατάκτησε το 98, και ο οποίος τώρα είναι και προπονητής. Και άλλη μια συγκυρία, έτσι. Και αυτή. Έχουν μαζευτεί πολλές συγκυρίες, δεν ξέρω τι γίνεται. Κάτι συμβαίνει. Και τι λες τώρα, κλείνω με αυτό, χωρίς ξαναλέω να βάζω κανένα βάρος, γιατί νομίζω όλοι καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο είναι. Αλλά το σκέφτηκες καθόλου και εσύ χθες, την ώρα που πανηγύριζες το 2-1, μετά από μισή ώρα, μετά από μία ώρα. Εκείνη τη στιγμή όχι. Η αλήθεια είναι, εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα. Απλά χάρηκα πάρα πολύ που με ανατροπή καταφέραμε, πήραμε τη νίκη. Και μετά αργότερα, όταν άνοιξε μια κουβέντα πάλι για το παρελθόν και για τα σημάδια έτσι, του Θεού, σκέφτεσαι μήπως και καταφέρεις να η ιστορία αυτή να επαναληφθεί. Είναι δύσκολα βέβαια, δεν είναι εύκολο. Όπως είπα και πριν, άλλο ποδόσφαιρο τώρα, άλλο τότε, είναι διαφορετικά τα πράγματα πάρα πολύ. Αλλά όπως και τότε η ομάδα, έτσι και τώρα, είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι καλή οικογένεια, είναι καλή φίλη μέσα από διτήρια. Και βγάζοντας αυτό το πάθος και την ψυχή που έχουν για αυτή την ομάδα, για αυτή τη φανέλα, ευελπιστούμε όταν θα έρθει η ώρα να καταφέρουν τα παιδιά αυτά να φέρουν την πρόκριση στη Νέα Σμύρνη. Υπάρχει ένα σλόγγαν των φίλων του Πανιωνίου, είναι γραμμένο και στο γήπεδο. Ο Πανιώνιος είναι ιδέα και οι ιδέες δεν πεθαίνουν ποτέ. Οπότε, ας πούμε στη δικιά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. 21 χρόνια μετά, στο Πανιώνιο θυμούνται εκείνο το μεγάλο τελικό πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Και είναι πολύ φυσιολογικό να το θυμούνται πάρα πολύ χαρακτηριστικά, γιατί ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας τους. 21 χρόνια μετά, ονειρεύονται. Και έχουν κάθε δικαίωμα να ονειρεύονται, ούτε μπορεί να τα ξανακαταφέρουν. Με τα σουτάρι, πέφτει ο Βάτσικ, διώχνει με τα πόδια, λέει και το καμίτσι στη σέντρα.